μια φροντίδα από το βάθη, μια ιατρική και φαρμακευτική, και να προσπαθήσει να τους ξανακάνει ορατούς. Και σαν εγχείρημα, όταν πια θα έχει αυτό το ειδικό βάρος της δουλειάς του και θα έχει αποκτήσει και ένα κύρος, θα μπορούσε ίσως μαζί με την πολιτική πίεση του κόσμου να ξανανατρέψει αυτή τη νέα πραγματικότητα. Βέβαια τότε δεν φανταζόμασταν ότι πια οι ασθενείς μας, οι πελάτες μας δεν θα ήταν μόνο μετανάστες, αλλά θα ήταν τελικά κατά πλειοψηφία οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Γι' αυτό και ο σκοπός μας ήταν να πιάσουμε ένα χώρο στο Βαγάρι προς τα δυτικά, γιατί θεωρούσαμε ότι το target group θα ήταν εξαθλιωμένοι και μετανάστες και όχι ο κλασικός έτσι 50's πρώην μικροαστός. Την πρώτη μας εμφάνιση την κάναμε στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ τον Ιούνιο, όπου εκεί καταλάβαμε για το τι ιδέα έχουμε και πώς θέλουμε να το συγκροτήσουμε, καταλάβαμε ότι αυτό είχε ανταπόκριση με τον κόσμο. Και έτσι κάναμε μια μεθοδική δουλειά, επί μήνες, προσπαθώντας ο καθένας από εμάς, δεν ήμασταν πολύ, καμιά δεκαριά να σας πω, έφτιαχνε το δικό του πυρήνα, ανάλογα και με το αντικείμενό του, φρόντιζε δηλαδή παθολογικό να συγκροτήσει τον παθολογικό πυρήνα, το παιδιατρικό, το ψι, το φαρμακευτικό, το οδοντιατρικό. Έκανε δουλειά χώρια μόνο του. Και ξανασυναντηθήκαμε το Σεπτέμβρη, όπου αφού, να σας πω, είχαμε χτυπήσει αρκετές πόρτες για να μας δώσουν ένα χώρο δωρεάν, γιατί θεωρούσαμε αυτονόητο ότι τόσα άδεια κτίρια πολλών δημόσιων υπηρεσιών θα μπορούσαμε εμείς να τα εκμεταλλευτούμε. Τέλος πάντων, θα είχαμε πολλές πόρτες. Τελικά ξανά άνοιξε η πόρτα του εργατικού κέντρου, με το οποίο, να σημειώσω, είχαμε άριστη συνεργασία κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας. Και έτσι μας έδωσε τον πρώτο όροφο στην ΕΣΟΠ. Αυτό επίσης χρειάστηκε πολλή δουλειά. Χρειάστηκε ένα μήνα δουλειά, γιατί ο χώρος ήταν γεμάτος από το σχολείο Οδυσσέας, που ήταν σχολείο μεταναστών για την ελληνική γλώσσα. Έπρεπε να βγει όλο αυτό, να ξαναστηθεί, να καθαριστεί, να βαφτεί και να γίνουν όλες τις τεχνικές εργασίες για να λειτουργήσει ως χώρος υγειονομικός. Ειδικά το οδοντιατρείο είχε πάρα πολλές απαιτήσεις. Και έτσι φτάσαμε στα Εγγένεια, όπου τότε βγήκαμε στην πόλη. Ήμασταν ήδη έτοιμοι στα Εγγένεια, αλλά τότε βγήκαμε προς τα έξω, στον τύπο της πόλης, για να απευθυνθούμε στην κοινωνία της πόλης και να ζητήσουμε βοήθεια. Και όσον αφορά τα φάρμακα που τους περίσσευαν, αλλά και η οικονομική. Η ανταπόκριση, οφείλω να σας πω, εδώ και 3 μήνες ήταν τεράστια. Και θα έλεγα ότι μέχρι αυτή τη φάση που είμαστε, η προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση. Πραγματικά υπάρχουν και στιγμές που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τη βοήθεια που μας έρχεται. Και εκεί που σας είπα ότι ήμασταν γύρω στους 10, γίναμε τουλάχιστον 100. Και χωρίς να συνυπολογίσουμε τους εξωτερικούς συνεργάτες, όλους τους ανθρώπους που βοηθάνε σαν δίκτυο στην πόλη και γιατρούς εννοώ. Τώρα, το δικό μας μοντέλο επιλέξαμε να είναι, πολύ συνειδητά, να μην είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της? Έχει το προεδρείο της, έχει το δοσού της, έχει τα στελέχη της τα επαγγελματικά και έχει και κάποιους συμφελοντές. Και παίρνει επιχορηγήσεις από την Ευρώπη, παίρνει επιχορηγήσεις από το κράτος και παίρνει και από τις μεγάλες εταιρείες. Και με τα 4 αυτά χαρακτηριστικά είχαμε πρόβλημα. Δεν θέλουμε να αθώσουμε το κράτος για αυτή την πολιτική θανάτου που εφαρμόζει. Δεν θέλουμε να αθώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα προγράμματα που μοιράζει όταν εκβιάζει σε μια τέτοια στην άσκηση μιας τέτοιας πολιτικής. Και δεν θέλουμε να αθώσουμε και τις πολυεθνικές εταιρείες που ξέρουμε πώς δουλεύουν το φάρμακο. Επίσης, δεν μας βόλευε η φιλανθρωπία τύπου εκκλησίας. Ο Θανάσης το έβαλε έτσι πολύ όμορφα και εικαστικά, διότι θεωρούμε ότι αναπαράγει τη σχέση εξάρτησης και δημιουργεί το αίσθημα σε αυτόν που δέχεται μιας ατέρμονης ευγνωμοσύνης αλλά και μιας αδράνειας. Είναι ο αναμένον να του παρασχεθεί αυτή η βοήθεια. Το δικό μας μοντέλο πηγάζει σαν κουλτούρα από τις οργανώσεις αλληλοβοήθειας που είχε ιδρύσει η εργατική τάξη εδώ και 1,5 αιώνα, την κόκκινη βοήθεια. Και ήταν και οι πρώτες δομές οργάνωσής της, οι πρώτες δομές του συνδικάτου. Διότι σε αυτό το μοντέλο θεωρούμε ότι υπάρχει μια ισοτιμία και είναι
η αλληλεγγύη που παρέχεται εκεί νοείται ως μια αλληλοβοήθεια στο εσωτερικό μιας κοινότητας. Εμείς μαζί σας. Θα θυμίσω ένα, χωρίς να θέλω να είμαι έτσι πολύ υπερβολική, θα καταλάβετε το παράδειγμα. Το ΕΑΜ, όταν οργάνωσε τα πρώτα συσίτια, είχε το εξής σύνθημα. Για να σωθούμε από τη σκλαβιά, πρέπει πρώτα να σωθούμε από την πείνα. Κάτι αντίστοιχο, πολύ μικρότερο, αλλά με αυτή την έμπνευση, λέμε κι εμείς ότι για να κρατήσουμε και να υπερασπιστούμε τα κεκτημένα μας και να περάσουμε μετά στην αντεπίθεση, χρειάζεται να σταθούμε όρθιοι. Και αυτό για να το κάνουμε, έτσι το κάνουμε, με δίκτυα αλληλοϋποστήριξης, γιατί αυτό γεννά και κουλτούρα. Η δικιά μας, με έναν τρόπο, το δικό μας πρόταγμα δεν αντιστρατεύεται τον οργανωμένο πολιτικό αγώνα, αλλά του βάζει πλάτη. Διότι ταυτόχρονα οι γυναίκες γεννάνε, νέοι παθαίνουν ατυχήματα, οι μεγάλοι γερνούν και χρειάζονται το φάρμακό τους και αυτοί όλοι πρέπει να παραμείνουν ζωντανοί για να είναι μαζί μας. Έτσι καταλήγουμε λοιπόν, οργανώνοντας αυτή την ασπίδα προστασίας, θεωρώντας ότι η αλληλεγγύη χωρίς αντίσταση είναι σίγουρο ότι θα ενσωματωθεί και δεν θα αποδώσει. Από την άλλη όμως, η αντίσταση χωρίς αλληλεγγύη δεν πρόκειται να πάει μακριά. Και γι' αυτό καταλήγουμε στο σύνθημα που μας εκφράζει πάνω απ' όλα, το αλληλεγγύη ως πρώτο βήμα αντίστασης. Και τελειώνοντας να πω ότι αυτό το σύνθημα δεν είναι δικό μας. Πρωτοϋπόθηκε και έγινε πράξη από έναν σύντροφό μας, τον Κωστή τον Νικηφοράκη, πριν 20 χρόνια, το 1992, που ήταν ο πρώτος που έφτιαξε κοινωνικό ιατρείο στην Ελλάδα, ήταν ο πρώτος που έφτιαξε τα συσίτια, τα οποία ζουν ακόμα και είναι δικό του, δεν είναι πια μαζί μας στη ζωή και του το αφιερώνω. Γίνεται συχνά εδώ και 3 μήνες που έχει αυτοδημιουργηθεί. Αποφασίστηκα να σας μιλήσω για αυτό το εγχείρημα ύστερα από 3 μήνες λειτουργίας του. Δεν φανταζόμουν ποτέ πόσο δύσκολο είναι να μπορέσει κανείς όχι να το περιγράψει σαν εγχείρημα, αλλά να κάνει λόγο την εμπειρία που αυτό συνιστά, την καθημερινή εμπειρία που αυτό συνιστά. Τα πρακτικά λίγο πολύ έχουν λεχθεί. Το κοινωνικό ιατρείο δημιουργήθηκε από ανθρώπους που δεν ανακάλυψαν την αλληλεγγύη τον καιρό του μνημονίου, γιατί ήταν χρόνια στα κινήματα αλληλεγγύης και στους χώρους. Ωστόσο, πλησιώθηκε και από ανθρώπους που δεν συμμετείχαν με αντίστοιχο τρόπο στα πολιτικά πράγματα. Όμως και η μεν και η δε, όλοι και όλες που συμμετέχουμε σε αυτό το εγχείρημα, θεωρούμε πως η δημιουργία αλλά και η ευθύνη της διατήρησής του, είναι ένας πολιτικός τρόπος να ενεργείς. Μια πολιτική πράξη. Είναι ένα συμβάν πολιτικό. Όλες και όλοι, έχοντας διαφορετικές αφετηρίες, συναντηθήκαμε καταρχάς κάτω από βασικές εκτιμήσεις και παραδοχές, το δικαίωμα στην υγεία είναι καθολικό, για όλους, μετανάστες και μη, δεν μπορεί να είναι η υγεία εμπόρευμα. Η υφιστάμενη πολιτική είναι και άδικοι και απάνθρωποι, χρειάζεται να ανατραπεί. Από όλες επίσης και όλους υπήρχε εξ αρχής η έννοια το εγχείρημα αυτό, όπως ακούστηκε, να διαφυλακτεί, να κρατηθεί ανεξάρτητο πέρα από κομματικές ή θεσμικές ομπρέλες και σαν αρχή λειτουργίας του επιλέχθηκε η ανοιχτή γενική συνέλευση όπου συζητούνται όποια θέματα προκύψουν λειτουργίας, προσώπησης κλπ. Σε ένα πρώτο λοιπόν περιγραφικό επίπεδο, παθολόγοι, οδοντίατροι, ψυχοθεραπευτές, νοσηλευτές, παιδίατροι, φαρμακοποιοί και άνθρωποι που στελεχώνουν την υποδοχή και την γραμματεία, όπως και ένα δίκτυο ανθρώπων που εμπλέκονται με άλλους τρόπους, υγειονομικοί, γιατροί, που αγωνίζονται μέσα από το ΕΣΥ να διατηρήσουν το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας, ιδιώτες που μπορούν να φέρουν ένα σακουλάκι φάρμακα, χώροι, σχολεία,
ομάδες που συλλέγουν και αυτοί οι φάρμακα ή μας απευθύνονται ρωτώντας πώς μπορούν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Οι ασθενείς που προσέρχονται, στους οποίους παρέχεται πρωτοβάθμια ιατρική, κλινοδιατρική και ψυχιατρική περίθαλψη, όλοι αυτοί εμείς είμαστε το κλινικό ιατρικό. Μένοντας όμως αυτό το πρώτο και σημαντικό επίπεδο, θα μπορούσαμε εύκολα να πούμε πως το κοινωνικό ιατρείο είναι ήδη ένας χώρος δημιουργημένος και στελεχωμένος από 150 περίπου υγειονομικούς και άλλους αλληλίδιους, πλαισιώνεται από αντίστοιχο αριθμό εξωτερικών συνεργατών. Τα μοναδικά του έξοδα που εξασφαλίζονται από δωρεές αλληλέγγυων πολιτών είναι τα χρήματα που χρειάζονται, που απαιτούνται για τα παιδικά εμβόλια, για οδοντιατρικά υλικά και τη γραμμή του τηλεφώνου. Είναι ένας χώρος λοιπόν στον οποίο δίχως τη διαμεσολάβηση του χρήματος παρέχονται υπηρεσίες υγείας σε περίπου 200-250 ανασφάλιστους τους πολίτες την εβδομάδα. Αυτή είναι μια εξωτερική, θα έλεγα, περιγραφή του εγχειρήματος του κοινωνικού ιατρείου, καθώς απουσιάζει, άμα κρατήσουμε μόνο αυτή, ο τρόπος με τον οποίο πολλές και πολλοί το ζούμε, το εννοούμε και αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα και τη συνέχεια του. Διότι αυτό το οποίο οφείλει να συμβαίνει και συμβαίνει άρρητα σε έναν τέτοιο κοινωνικό χώρο, σε κάθε κοινωνικό χώρο, δεν είναι και δεν μπορεί να είναι η απλή διεκπεραίωση ιατρικών φροντίδων και πράξεων από κάποιους που μπορούν να προσφέρουν και θέλουν να είναι αλληλέγγυοι προς κάποιους που αυτό το έχουν ανάγκη. Διότι αυτό που πρωτίστως συμβαίνει είναι το γεγονός ότι είναι ένας χώρος στον οποίο συναντιούνται άνθρωποι, συναντιούνται πρόσωπα κάτω από μια ορισμένη συνθήκη μέσα σε αυτή την εποχή, και αυτή η συνάντηση μπορεί εν δυνάμει ή παράγει κοινωνικό νόημα. Ο τρόπος με τον οποίο συντηρείται αυτή η συνάντηση, η επαφή ασθενών, αλληλέγγυων, ανθρώπων που έρχονται και γιατρών, ο τρόπος αυτής της συνάντησης και ο χώρος, η δυνατότητα του χώρου να ανοίξει και να συντελεστεί αυτή η συνάντηση είναι η ουσία του κοινωνικού ιατρείου. Πρόκειται για έναν τρόπο ριζικά πολιτικό. Βρίσκεται στον αντίποδα της αδράνειας, της αγωνίας και της αντιπόρειας όλων μας. Συνιστά μια πρόταση που έχει ένα έμπρακτο αποτέλεσμα. Έχει αρχή, μέση και τέλος κάθε μέρα. Είναι μια πρόταση που μπορεί και να θέτει και να ικανοποιεί τις άμεσες προτεραιότητες που του αντιστοιχούν. Με αυτή την έννοια το κοινωνικό ιατρείο είναι ένα πολιτικό εγχείρημα. Ένα παράδειγμα δυνατότητας με αυτή την έννοια. Η εμπειρία αυτών των τριών μηνών μας δείχνει πως η δυναμική του, εγχειρήματος συναρτάται άμεσα με την ικανότητα που έχει σαν χώρος και λειτουργία να υποδεχθεί όχι μόνο την ανάγκη των ασθενών ή την ανάγκη προσφοράς των αλληλέγγυων, αλλά το άρρητο αίτημα που συνυπάρχει με αυτές τις ανάγκες, αυτό το απροσδιόριστο κάτι που κινητοποιεί έναν άνθρωπο βομβαρδισμένο την πραγματικότητα να φέρει από μακριά φάρμακα. Ή μια κυρία που έχει ένα ιατρείο να πει ότι να τηλεφωνήσει και να πει ότι δίνει, παρέχει δωρεάν εξετάσεις. Ή έναν γιατρό του ΕΣΥ που τα βάζει με τη διοίκηση αξιώνοντας να γίνουν δωρεάν οι εξετάσεις. Για το κοινωνικό ιατρείο η απόλυτη προτεραιότητα είναι το να κατορθώσει ο χώρος που αυτό είναι, να δώσει μορφή και συνέχεια, να μπορέσει να υποδεχθεί με ευθύνη και αποτελεσματικότητα την κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση όλων των ανθρώπων που προστρέφουν σε αυτό. Είναι ένα διαρκές ζητούμενο που κερδίζεται από όλους μας κάθε μέρα. Το να κατορθώσει ο χώρος να ακούσει πως αυτό που ζητάει ένας άνθρωπος ή ένας μετανάστης που προσέρχεται δεν είναι μόνο το να διασώσει την υγεία του, αλλά το να διασώσει
την αξιοπρέπειά του. Και ακόμη περισσότερο, αυτό που ίσως ζητά είναι να ψηλαφίσει μέσα αυτής της ανταλλαγής και της συνάντησης τη δυνατότητα ενός άλλου τρόπου, μιας άλλης πρακτικής του ζήτη. Για πολλούς και πολλές από εμάς, κάθε κοινωνικό εγχείρημα, κάθε δράση που δεν έχει στον πυρήνα της την έννοια για το πρόσωπο και την εμπειρία του προσώπου, δεν είναι πολιτική. Αν το πρόσωπο αποσιωπάται, φημώνεται ή απαξιώνεται, εάν ένας κοινωνικός χώρος δεν μπορέσει να περιέξει το ρητό ή άρρητο αίτημα αυτών που συμμετέχουν ή αυτών που προσέρχονται, αργά ή γρήγορα θα κυρωθεί. Αυτό ίσως είναι το στίχημα του κοινωνικού ιατρείου. Το να παραμείνει ένας χώρος τον οποίο μπορούν να συναντηθούν ελεύθερα τα πρόσωπα μέσα στη δυναμική της δυνατότητάς του. Ζούμε σε καιρούς οριακούς, αλλά δυστυχώς η όξυνση των οικονομικών και κοινωνικών όρων δεν οδηγεί νομοτελειακά και από μόνη της ούτε στην αντίδραση, ούτε σε ατομική και συλλογική αφύπνιση. Για να αλλάξει ο κόσμος, χρειάζονται εγχειρήματα που στην κλίμακα που τους αναλογεί να μπορούν να πραγματώσουν μια ανάγκη δυναμική ιδεών και αξιών, τέτοια που μπορεί να πείσει τον κάθε ένα που συμμετέχει και την ίδια την κοινωνία, πως είναι δυνατόν να αλλάξει ο κόσμος. Διότι ο κόσμος αλλάζει όταν αλλάζει η εμπειρία των ανθρώπων, όταν μπορούμε να σκεφτούμε και να πράξουμε διαφορετικά, όταν εφαρμόσουμε τη δυνατότητα του να εννοήσουμε τον εαυτό μας και την πραγματικότητα με έναν αλλιώτικο τρόπο. Το κοινωνικό ιατρείο Ηλιακής ζητά να είναι ένας χώρος αληθινά ανοιχτό στην κοινωνία, ένας χώρος της κοινωνίας, στον οποίο παράγεται κοινωνικό νόημα. Διότι δεν έχει σημασία από μόνη της η προσφορά, ούτε η ευαισθητοποίηση, ακόμα ούτε και η αλληλεγγύη, εάν δεν οδηγεί στην αλλαγή παραδείγματος. Εάν δεν δημιουργεί ρήγματα στις συνειδήσεις, εάν δεν μας οδηγήσει στο να εννοήσουμε αλλιώς τον κόσμο και εμάς μες τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό και επίγον, και στο μέλλον θα είναι πιο επίγον, να του να δημιουργούνται χώροι που απαντούν στην ανάγκη, στις ανάγκες. Αλλά ίσως υπάρχει πάντα κάτι που είναι πιο επίγον και από την ανάγκη. Και αυτό είναι η έμπρακτη απόδειξη αυτή τη φορά της δυνατότητας που έχουμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο. Για αυτούς τους λόγους σας καλούμε να πλαισιώσετε αυτό το εγχείρημα, να στηρίξετε τον τρόπο που αυτό συνιστά, σας καλούμε να έρθετε να συναντηθούμε ώστε να επινοήσουμε μαζί κι άλλους τρόπους και πρακτικές για το αξιοβίωτο του βίου, για το αληθινό νόημα της δημοκρατίας, για την αξία των συλλογικών αγαθών. Σας καλούμε να το στηρίξετε από όποια θέση μπορείτε, διότι σας ανήκει όσο ανήκει και σε εμάς, μπορείτε να βρείτε τρόπο, η διαφύλαξη και το άνοιγμά του είναι ευθύνη όλων μας. Σας. Ο καθένας ό,τι κάνει, το κάνει για την υπόθεση της κοινωνίας. Ιδιαίτερα τους ανθρώπους εθελοντές της γραμματείας που, αν θέλετε, δεν βιώνουν και αυτό το ρόλο του υγειονομικού που συνήθως παίρνει τα συγχαρητήρια και μπράβο, παιδιά, για αυτά. Και βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί το οργανωτικό σκέλος του να συντονιστούν τόσοι άνθρωποι είναι ένα δύσκολο έργο. Και θέλω για μια ακόμα φορά να πω ότι είναι το μοντέλο μας αυτό της αυτοδιεύθυνσης, δηλαδή ενός χώρου από τα κάτω με τη γενική συνέλευση και με σεβασμό του ρόλου του καθένα σε μία ενότητα, είναι ένα πολύ χρήσιμο μοντέλο για την απάντηση μόνο των σημερινών συνθηκών, για το πώς θα ξαναχτιστεί ένα σύστημα αύριο που δεν θα έχει τις διαφθορές, επειδή κάποιος αναφέρθηκε, τις παραοικονομίες, όλη αυτή τη λογική ότι έρχομαι και ενέμομαι εγώ ένα σύστημα για την πάρτι μου. Γιατί πραγματικά ένα ερώτημα που υπάρχει είναι καλά. Όπως είπε και ο Βαγγέλης, θα ανοιχτούμε και ανοιγόμαστε τις άλλες πόλεις. Μας καλούν. Μας φώναξαν προχθές, είμαστε στη Δράμα, στα Τρίκαλα. Προχθές συζητούσαμε με ανθρώπους στην Αθήνα πώς θα στήσουν αντίστοιχες ιστορίες. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι ανάγκη. Υπάρχει ένα ζήτημα. Πόσο αυτό μπορεί να καλύψει όταν η δεξαμενή από κάτω συνεχώς γεμίζει.
Γιατί η πολιτική βγάζει κάθε μέρα, είναι όπως το θέμα των ναρκωτικών. Δεκάδες χιλιάδες κάθε μήνα μπορεί να μπαίνουν στη σφαίρα της ανεργίας και των ανασφάλιστων. Μπορείς και καλά σε επίπεδο πρωτοβάθμιας μπορείς να το σηκώσεις. Με τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, τι γίνεται αν δεν υπάρξει κρατικό σύστημα. Και εδώ ο Γρηγόρης έκανε μια παρατήρηση. Σωστή, δεν ταυτίζουμε το κρατικό με το δημόσιο. Το δημόσιο με την δική μας αντίληψη είναι το ολοκληρωμένο σύστημα που έχει και τη δωρεάν πρόσβαση και τη συμμετοχή του κόσμου και την απόλυτη κάλυψη από την πρόληψη μέχρι την αποκατάσταση. Η κρατική χρηματοδότηση είναι η αναγκαία, όχι η ικανή συνθήκη για να υπάρχει το σύστημα. Αυτό το ξεκαθαρίσουμε. Σε επίπεδο τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια, εκεί δηλαδή τα κόστη είναι μεγάλα για υλικά, για φάρμακα, για εξοπλισμού, εκεί δεν γίνεται μόνο με μηχανισμού αυτοδιέθεση. Προ το παρόν τουλάχιστον δεν έχει κατατεθεί ιστορικό παράδειγμα διαφορετικό κανένα. Επομένως, απαιτούμε πραγματικά γενναία κρατική χρηματοδότηση, η οποία δεν θα φεύγει όμως στην παραοικονομία η μισή και ουσιαστικά στον παρασιτισμό ενός ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα, αλλά πραγματικά θα πηγαίνει στο κοινωνικά χρήσιμο προϊόν. Με ό,τι από εκεί και πέρα επιστημολογικές εστάσεις μπορεί να έχει κανείς. Όπως η δυτική ιατρική αντιμετωπίζει τα προβλήματα, υπάρχουν και ένα σωρό άλλο τύπο εστάσεις. Αν χρειαζόμαστε εναλλακτικές διαιτήσεις, υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις σε αυτό το θέμα. Εγώ προσπάθησα απλώς την εισήγηση για να ξεκαθαριστεί να δώσω την ιστορικότητα της ιδεολογίας του να χάνεται η πρόσβαση. Γιατί εκτός από τις πολιτικές επιθετικές, προετοιμάστηκε και νομίζω αυτό το πράγμα είναι κατανοητό, το πώς προετοιμάστηκε ιδεολογικά το ότι δεν είναι καθολικό δικαίωμα η περίθαλψη. Χρησιμοποιώντας πρώτα τις ευπαθείς ομάδες μετανάστες για να περάσει τον υπόλοιπο πληθυσμό. Στο λιβικό θέμα που ρώτησε η κοπέλα, συμβαίνει το εξής. Πράγματι, προφανώς με διακρατικές συμφωνίες, Λίβοι τραυματισμένοι από τον πόλεμο πήγαν σε ιδιωτικές κλινικές όπου πληρώνει η πρεσβεία, το νέο λιβικό κράτος, άλλος εν ονόματι τους, αυτοί πληρώνουν. Δεν γίνεται τζάμπα στα ιδιωτικά, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε. Αν πήγαιναν στα δημόσια νοσοκομεία, θα πρέπει πάλι να πληρώσουν. Διότι, όπως εξήγησα, αυτό που συνέβη τον τελευταίο καιρό είναι ότι ουσιαστικά υλοποιήθηκε το δημόσιο νοσοκομείο με το ιδιωτικό τομέα. Όταν τα κλειστά υλοποιημένα νοσοκομεία έχουν την ίδια τιμή στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα και είναι αυτής της τάξης, πρακτικά σημαίνει, αυτό λέει και αυτό είναι ένας τρόπος ενίσχυσης. Δηλαδή να πάνε πόροι στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος δεν μπορεί να συντηρηθεί με τον παλιό τρόπο, ακριβώς γιατί ο κόσμος το χέρι και δεν μπορεί να το συντηρήσει. Λοιπόν, και βρήκαν διακρατικές συμφωνίες και τα κλειστά υλοποιημένα νοσήλια. Δηλαδή και το δικαίωμα πρόσβασης των φτωχών θίγουνε και ένα τρόπο συντήρησης του ιδιωτικού τομέα του επιχειρηματικού, επαναλαμβάνω, όχι του ελεύθερου επιχειρηματία, του αυτοαποσχολούμου, του επιχειρηματικού. Των μεγαλοπρολάβων της ίδιας. Το θέμα τώρα της... Εντάξει, μπήκαν κάποια ζητήματα για την παραοικονομία. Είναι προφανές οι πρωτοβουλίες τέτοιου τύπου είναι ανταγωνιστικές μόνο εκείνο το κομμάτι των υγειονομικών αλλά και γενικά των ανθρώπων που δεν εννοούν να καταλάβουν τις έννοιες δικαιώματα, αξιοπρέπεια κτλ. Τα βλέπουν όλα ως εμπόριο. Να οικονομήσω, να κάνω. Είναι φανερό. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν οι κατακυρούς είτε από συνδικαλιστικές ιδιότητες, εννοείται ότι δίνουμε ταυτόχρονα τη μάχη και μέσα στα νοσοκομεία ενάντια στην παραοικονομία, στους φακελάκια, σε όλο αυτό το άθλιο πράγμα ας πούμε, που συντήρησε την αποικοδόμηση, την ιδεολογική και στην πράξη του δημόσιου συστήματος. Βέβαια, δεν αρκεί μόνο να έχει κανείς ελεύθερη πρόσβαση τυπικά, αλλά στην πράξη να αναιρείται από ένα σώρο συμπεριφορές των υγειονομικών ή της πολιτείας. Το θέμα είναι αυτό που τυπικά ισχύει ως ελεύθερη πρόσβαση να πραγματώνεται στην πράξη και να έχει κανείς ολοκληρωμένο περίθαλψη. Και να μην ξεχνάμε ότι εκτός από την περίθαλψη που προσφέρουμε, αυτό πάντα ότι η υγεία ως κατανάλωση θίγεται από τις σημερινές πολιτικές. Δηλαδή η φτώχεια, το να ζει ο άλλος χωρίς φαγητό, χωρίς σπίτι, χωρίς τέτοιο, τον αρρωσταίνει. Και οι δείκτες είναι ξεκάθαροι. Όπου μπήκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη φυματίωση μέχρι την ψυχιατρική νόσο, από τα καρδιαγγειακά μέχρι τα λοιμώδη, παντού είχαμε δραστική επιδείνωση των δικτών υγείας. Και στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ μετά την κατάρρευσή τους, ο εκρηκτικός συνδυασμός της κατάρρευσης του συστήματος και του κοινωνικού ιστού οδήγησε σε απώλεια του προσδόκιμου επιβίωσης σε μείωση κατά 10 χρόνια μέσα σε μια δεκαετία. Είναι τρομακτικό νούμερο. Αυτό δεν είχε συντελεστεί παρά μόνο στους παγκοσμίους πολέμους. Λέει να πέσει από τα 75 στα 65 μέσα όρο ζωής. Για τέτοιες καταστάσεις πάμε στην Ελλάδα, να το έχουμε υπόψη, γι' αυτό λέμε εμείς και τα δίκτυα γιατί θα κάνει ό,τι μπορεί. Και αλλά χρειάζεται και η ανατροπή όλης της υπόλοιπης κατάστασης για να μπορούμε πραγματικά να έχουμε τα αληθινά αποτελέσματα. Να ξαναθυμίσω και κάτι για την ιστορία του κλινικού ιατρίου. Δεν υπόθηκε μέχρι τώρα και πρέπει και αυτό να τονιστεί.
Επειδή δεν θέλαμε να διαμεσολαβεί καθόλου κανένα πρόβλημα ότι στη συλλογή χρημάτων μεταξύ της υγειονομικής ομάδας και των εθελοντών που παρέχουν υπηρεσίες στο ιατρείο, για να είναι διαφανή και ξεκάθαρα και να μην μπορεί ούτε να προβοκανιστεί το εγχείρημα από κανέναν καλοθελητή. Θέσαμε το θέμα να γίνει σύλλογος φύλων κοινωνικού ιατρείου από πολίτες της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Κάναμε ένα καταστατικό το οποίο προχθές συζητήθηκε 24 Γενάρη μετά από την πρώτη απόπειρα που δεν ήταν επιτυχής λόγω της απεργίας που είχαν οι δικηγόροι. Συζητήθηκε και σε λίγο καιρό αυτό το καταστατικό θα είναι έτοιμο. Αυτός ο Σύλλογος Φύλων Κοινωνικού Ιατρείου είναι που θα μαζεύει κατόπιν επίκλησης των δικών μας ότι έχουμε αυτές τις ανάγκες για οδοντιατρικά υλικά, αυτές για εμβόλια, αυτές για φάρμακα και θέλουμε να βρει τον τρόπο να τις καλύψουμε. Και σε αυτό θα παρέχουν όλα τα συνδικάτα ή τη μεμονωμένη σύλλογη ή τη φορείς την οικονομική χρηματοδότηση που μπορούν να δώσουν. Με διαφάνεια απόλυτη, με συλλογισμούς που καταδίδονται κάθε τρίμηνο, αυτά έχουμε συζητήσει και θα γίνουν πράξη. Επειδή είχαμε ανάγκες μέχρι τότε, λειτουργήσε ένας προσωρινός οργανισμός, αυτό που είδατε στα κείμενα, στην Τράπεζα Πειραιώς και πραγματικά και σε αυτό το πρώτο διάστημα η συμπεριφορά έτσι, ανθρώπων και φορέων ήταν συγκινητική. Τα έξοδα είναι μεγάλα. Από τους προϋπολογισμούς που βγάλαμε με τη σημερινή συγκρότηση του ιατρείου που σας περιγράψαμε, έχουμε περίπου τα 3.000 ευρώ μηνιαίο κόστος. Για τα, επαναλαμβάνω, κυρίως για τα δοντιατρικά υλικά, για τα παιδιατρικά εμβόλια που δεν μπορεί να μας τα φέρει ο άλλος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα βρούμε, και για τα στοιχειώδη λειτουργικά κόστη, για τηλέφωνα, το χαρτί που πρέπει να βάζουμε στα κρεβάτια για να είναι καθαρό και να έχει αξιοπρέπεια ο άρρωστος, που δεν το έχει το δημόσιο νοσοκομείο. Και πολλά κέντρα υγείας σήμερα δεν έχουν καν χαρτί για να ξαπλώσει καθαρό χώρο άρρωστος. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό είναι πάνω κάτω το budget μας, για να έχετε όλη υπόψη για τι πράγμα μιλάμε. Και για μια ακόμη φορά κάνουμε έκκληση και για τη συμμετοχή και για τις παρατηρήσεις. Και γι' αυτό επίσης, επειδή θέλουμε ο κόσμος να συμμετέχει, όχι με τη λογική ότι του δίνουμε το αντίδωρο, αλλά με τη λογική ότι παίρνει μια αναγκαία υπηρεσία και ταυτόχρονα σε διαμορφώνει. Αλλά ξέρει και τα όρια αυτής της κατάστασης. Γιατί συναντήσαμε, και να το πούμε, πολλούς που ερχόνται και νομίζαν ότι έρχονται σε κρατική υπηρεσία ή βγάζαν την αδράνεια τις προηγούμενες, έτσι, ξέρω εγώ, προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει κανείς στο δημόσιο σύστημα απαξίωσης και νόμιζε, μιλούσε άσχημα, ξέρω εγώ, στη μαγραμματή ο άλλος. Είχαμε και τέτοια φαινόμενα μερικές φορές. Και εξηγήσαμε με ένα κείμενο που δίνω στους προσεχόμενους ότι εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε το καλύτερο υπό τις πιο αδίκουσες συνθήκες. Δουλεύουμε και ερχόμαστε από άλλο χώρο κτλ. Και θέλουμε ο άλλος να ξέρει αυτό το πράγμα ποια είναι η διαδικασία. Να ξέρει τις ερωτήσεις, να κάνει υπομονή και ότι εμείς δεν εγγυόμαστε ότι θα έχει η παρέμβασή μας το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Εγγυόμαστε μόνο για την προσπάθεια. Ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με βάση τις δυνάμεις μας για να έχει αυτό το πράγμα. Αλλά το να το έχει ολοκληρωμένα, όπως είπαμε, απαιτεί και άλλα πράγματα. Και θέλουμε τις παρατηρήσεις και την ενεργή συμμετοχή και στη διαδικασία στήριξης του ιατρείου, αλλά και στο ότι οργανωτικά προβλήματα που τυχόν τα διαπιστώνει κανείς, να λέει πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε.